Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Google Event. Είμαστε είναι μεγάλη μας χαρά να σας φιλοξενούμε και πάλι στο ετήσιο event μας και φυσικά στο χριστουγεννιάτικο πάρτι μας, που κυκλοφορούν διάφορες φήμες για το ποιος θα τραγουδήσει. Ποιος πιστεύετε? Ο Θοδωράκης. Ο Μικής. Ο Μουζουράκης. Άλλη φήμη. Οι Μέλισσες. Θα δούμε. Δεν θα πω. Λοιπόν, όπως φαίνεται, έχει γίνει έθιμο εκτός των άλλων να διοργανώνουμε το event μας την ημέρα που έχει τη μεγαλύτερη κίνηση ποτέ της χρονιάς, έτσι. Πρόπερση ήταν η γενική απεργία, πέρσι είχε απεργία μη. Φέτος ήρθε ο Ερντογάν. Του χρόνου, Ντόναλντ Τραμπ. Σίγουρο. Λοιπόν, το σημερινό μας event είναι λίγο ξεχωριστό και αρκετά διαφορετικά από αυτό που έχουμε συνηθίσει γενικότερα και από την Google και έχουμε κάνει ως σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε κάτι που θα αλλάξει τον κόσμο μας σίγουρα τα επόμενα χρόνια. Θα μιλήσουμε για το πώς η τεχνολογία του Artificial Intelligence και Machine Learning επηρεάζει όχι μόνο τον κόσμο μας, αλλά και τον κόσμο των επιχειρήσεων, του marketing κτλ. Η αλλαγή συμβαίνει ήδη και πραγματικά μας αφορά όλους. Πολλές φορές δεν την καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνει στο back-end, αλλά αλλάζει την εργασία μας, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε καθημερινά, αλλάζει. Ακόμη ενδέχεται να αλλάξει μέχρι το προσδόκιμο ζωής ή να λύσει προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή ή ακόμα και η παγκόσμια πείνα. Έτσι, προβλήματα που ήταν άλυτα. Αυτή τη στιγμή με αυτή την τεχνολογία υπάρχει πρόβλεψη ότι ίσως μπορέσουν να λυθούν κάποια στιγμή. Και θα πούμε πολλά για αυτά τα πράγματα σήμερα. Ακόμα και σήμερα που δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που ξεκίνησαν οι επενδύσεις στο machine learning, έχουμε δει τρομερά παραδείγματα. Έχουμε δει πράγματα τα οποία θα ήταν σίγουρα, ίσως έχουν βγει από ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Έχουμε δει ρομπότ ζωγράφους, έχουμε δει αυτοκίνητα να οδηγούν μόνα τους, έχουμε δει personal assistants. Έχουμε δει όμως και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή τη φοβερή τεχνολογία για να κάνουν πράγματα που όντως καλυτερεύουν τον κόσμο μας. Και ένα από τα αγαπημένα μου παραδείγματα βρίσκεται εδώ σήμερα, είναι ο Άμπου Καντέρ. Ο οποίος είναι ένας 17 χρονών, τώρα είναι 18 πλέον. Στα 17 του ξεκίνησε μια εταιρεία χωρίς να έχει ιδιαίτερη γνώση artificial intelligence ή machine learning, απλά αγαπούσε πολύ τους υπολογιστές. Και στην ουσία έφτιαξε μια εταιρεία η οποία βοηθάει πάρα πολύ στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Προβλέπει με πολύ μεγάλη ακρίβεια το αν κάποιος έχει καρκίνο του μαστού. Θα μας τα πει ακόμη περισσότερο. Και είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε σήμερα μαζί μας, καθώς είναι. Ταιριάζει λίγο και με το γεγονός ότι είναι γιος μεταναστών από το Αφγανιστάν. Πήγαν οι γονείς του στην Αμερική και σίγουρα μας αφορά και αυτό τώρα με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν με το μεταναστευτικό. Και πραγματικά μπόρεσε μέσα από αυτό να δημιουργήσει τη δικιά του εταιρεία. Οπότε ας δούμε το βίντεο τι έκανε, γιατί θα τον έχουμε σήμερα μαζί μας και νομίζω ότι αξίζει να δούμε το βίντεο και την ιστορία του προτού μας την πει ο ίδιος. My name is Abu. I am a high school student, 17 years old. People learn in different ways. For me, if I see something really cool, I try to take it apart and figure out how it works. It's a bit more extreme now because instead of it being hardware, I like to know how algorithms work. My freshman year, I remember Googling machine learning. Had no clue what it meant. That's a really cool thing about the internet is that someone's already doing it, so you can just YouTube it and it's right there. The minute I really saw what machine learning can do, it kind of like hit something within me, this like need to build things to help people. My parents are immigrants from Afghanistan. It's not easy coming in. The only reason we made it through some of the times that we did was because people showed acts of kindness. Seeing that at an early age was enough for me to understand that helping people always comes back to you. Machine learning is this concept that we can train computers to identify patterns in data and then use those patterns to predict off of new data. I have a quick demo. This is just some code that I wrote last night. Miss Roscoe is the first teacher that I actually talked to about machine learning. Abu and I first met his sophomore year. I was his Programming 1 teacher. My students do a computer science fair, and they are challenged to find a problem, but they have to use a form of technology to solve that problem. And then it kind of hit me in a way where I could actually genuinely help people
Mammograms are the cheapest imaging format there is. It's the most accessible to people all around the world. But one of the biggest problems that we see in breast cancer is misdiagnosis. So I decided that that was going to be my project, build a system for early detection of breast cancer tumors that's accessible to everyone and that's more accurate. How was I going to do it? Machine learning. It's not an easy thing to do. Data is not publicly available, and if it is, it's low quality data. It's difficult. I wasn't even sure if I could do it. And I remember just thinking about, like, everyone else is building a calendar, like, maybe I should do that. But I was like, no, you gotta do this. You need to. He was talking to me about all the cool stuff he was doing, and I was telling him not to overdo it. He should just be a kid and worry about kid stuff. The biggest, most extensive resource that I've used is this platform called TensorFlow. I've spent so many hours going really deep into these open source libraries and just figuring out how it works. Eventually, I wrote a whole system that can help radiologists make their decisions. All right, ready? Yeah. I'm by no means a wizard at machine learning. I'm completely self-taught. I'm in high school. I YouTubed and just found my way through it. You don't know about that kid in Brazil that might have a groundbreaking idea, or that kid in Somalia. You don't know that they have these ideas, but if you can open source your tools, you can give them a little bit of hope that they can actually conquer what they're thinking of. Λοιπόν. Λοιπόν, σήμερα, εκτός των άλλων, βέβαια, θα εστιάσουμε και στο πώς το machine learning αλλάζει τον κόσμο των επιχειρήσεων και του marketing. Και θα δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την τεράστια ποσότητα δεδομένων που υπάρχουν για να λύσουμε business προβλήματα με τη βοήθεια αλγορίθμων. Θα δούμε επίσης πώς θα αλλάξει ο καταναλωτής με όλη αυτή την αύξηση της δίδυσης των personal assistants και πώς τα brands μπορούν να απαντήσουν σε αυτή την αλλαγή του καταναλωτή. Αλλά και θα αγγίξουμε και το ερώτημα κατά πόσο οι υπολογιστές της νέας γενιάς μπορούν να δημιουργήσουν, να συνθέσουν και να γίνουν πιο δημιουργικοί. Και τέλος, θα δούμε πώς ένα από τα βασικά προϊόντα της Google, το YouTube, με τη βοήθεια του machine learning γίνεται καλύτερο είτε από την πλευρά του user είτε από την πλευρά του διαφημιζόμενου. Και φυσικά στο τέλος θα δούμε τον Άμπου που μόλις προλογίσαμε.